Καλησπέρα αναρχόντε, σαν είναι ο ορισμό σα. Χριστού τη θεία γεννήσει να αποσταρχόν δικό σα. Εδώ είμαστε αγαπητοί μας τηλεθεατές, συνεχίζουμε το εορταστικό πρόγραμμα με ευχές και κάλαντα. Ήδη βλέπουμε τους νέους μας εδώ, βλέπουμε τον αγαπητό μας Ξενοφών κατά ξενό και πολλούς άλλους. Θα διαβάσω όμως πριν πούμε για το πρώτο καπίτο Αγίου Ιωάννου, ένα μήνυμα που μας έρχεται από τη Μαρία τη Τσιμέντα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Υπόκαμπος Κολυμβητές Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου, χειμερινοί κολυμβητές, το 2023 στόχευσε στο κοινό καλό και στην ευημερία του τόπου μας μέσα από δράσεις, συνεργασίες και κοινωνικές εκδηλώσεις. Σημαντική είναι η συνεργασία του Συλλόγου με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου Ενιδρίο για τους εκβρασμούς των κοιτοδών της περιοχής μας. Πραγματοποιήθηκαν και παράκτηκαν και δύο υποβρύχοι καθαρισμοί, ο ένας εκ των οποίων έγινε με τη συνεργασία του τηλεοπτικού σταθμού Sky μέσα στο πλαίσιο της δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε». Σημαντική ήταν και η κολυμβητική δράση «Κολυμπάμε για τα ελάφια», που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και στήριξη του Χρυσού Παραολυμπιονίκη Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, τον οποίον ευχαριστούμε από καρδιάς για την τόσο σημαντική προσφορά του, όπου συγκεντρώθηκαν χρήματα για τη σύντηση των πυρόπληκτων ζώων της δασόδους περιοχής του τόπου μας. Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή και η επιτυχία της εθελοντικής δράσης «Στολίζουμε το δέντρο του ξενώνα του νοσοκομείου», που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Κάλης του Διακογεωργίου και φέτος είχε ως στόχο τη συγκέντρωση παιδικών παιχνιδιών για την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρόδου. Ο Σύλλογος Υπόκαμπος Κολυμβητές Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου υπόσχεται ότι και τη νέα χρονιά θα είναι δίπλα στην κοινωνία της Ρόδου και σε συνεργασία με άλλες υγιείς δυνάμεις του τόπου μας θα εστιάσει σε δράσεις και εκδηλώσεις που πρωταρχικό στόχο έχουν τη διάδοση και προβολή της κολύμβησης και τα ωφέλη της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Για το 2024 ευχόμαστε οι ανθρώπινες σχέσεις να γίνουν πιο αληθινές, πιο γνήσιες και με περισσότερη αγάπη, μακριά από τοξικούς ανθρώπους και τοξικές καταστάσεις που μας πληγώνουν. Καλή χρονιά με υγεία και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Είστε όλοι καλεσμένοι στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτάς μας που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου του 2024 στις 12.30 στην παραλία του Ενιδρίου στην καντίνα κάτω από το ρολόι. Από το ΔΣ και εκ μέρους η πρόεδρος Τσιμέντα Μαρία. Ευχαριστούμε θερμά αγαπητή μας Μαρία και πάμε τώρα στο πρώτο καπίτο του Αγίου Ιωάννου. Είναι μεγάλη χαρά να έχουμε τον αγαπητό μας πρόεδρο τον Μιχάλη Τσίκη. Το βλέπω πολύ ανανεωμένο και πολύ δυναμικό μετά από μια περιπέτεια της υγείας. Σιδερένιος Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά πάντα. Και θα ξεκινήσουμε με κάλαντα, έτσι. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τα κάλαντα και μετά θα δώσετε ευχές και θα μας πείτε ό,τι θέλει ο καθένας από εσάς. Οι νέοι μας λοιπόν εδώ, τα νέα παιδιά μας. Πάμε. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια, ψηλή μου δέντρο λιμάνια. Κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά, εκκλησιά μετάγιος χρόνο. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται, αρχόντες το κατέχεται. Από την Κεσαρία, Σύσσαγος, Σύσσαρχοντισσα Κυρία. Εύχομαι τα έτη πολλά, ευτυχισμένα και καλά. Παναγία και του χρόνου με υγεία. Πολύ όμορφα. Καλή χρονιά θα ευχηθώ στους φίλους που αξίζουν μέσα στο 24 ό,τι ποθούν να ζήσουν.
Θάρρη να πας τα 100 να μας διασκεδάζεις, τα ήθη και τα έθιμα στο σπίτι μας να βάζεις. Τα ήθη και τα έθιμα βλέπουμε στο σταθμό σας, ευλογημένο Πάτερ μου το έργο το δικό σας. Και στο καπί μας εύχομαι υγεία ευημερία, στο τσίκι το Μιχάλη μας και πάλι Προεδρία. Ριγοπούλα Καστελοριζιού Χατζηνικήτα. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε ακόμα τα κέρατα. Σαν νέα γενιά που είμαστε. Βέβαια. Με τα κάρατα της νέας γενναίας. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Εμείς η νέα γενναία, με θάρρος και με ελπίδα, θα πούμε την πρωτοχρονιά στην αδρεύτη πατρίδα. Εμείς η νέα τα καλάντα να πούμε κι από τα βάθη της καρδιάς για να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά να ζήσετε με άκρα ευτυχία και το χαπί της ρόδου μας σας ευχαίνεται υγεία. Επί το νέο έλεγχ μας που μόλις ανατέλει ευχόμεθα στον ύψιστο υγεία να σας θέλει. Ζήσε, ζήσε με υγεία πάντοτε καλή καρδιά. Ευτυχές ο νέο έτος και παντού χαρά. Δώστε όλοι τον όβολό σας, είναι ιερός σκοπός. Ηθικότατος εν γέννη και φιλανθρωπικός. Και είσαι τίπολα. Μπράβο Ζαμπέτα, έλα Μιχάλη, ξεκίνα, στέλνε ευχές. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, Πάτερ Νεκτάρη, που για ακόμα μία φορά μας καλείτε στην γιορταστική αυτή. Που, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα κλείνει ο σταθμός σας. 28. Ο σταθμός μας. Έτσι, 28 σωστά. Χρόνια. Πάμε για τα 29. Του χρόνου θα έχουμε τέτοια μέρα πρώτα ο Θεός. Στα 100. Γενέθλια. Στα 30. Ο σταθμός μας. Είναι ο σταθμός που μας ψυχαγωγεί, μας ενημερώνει και μας ηρεμεί. Χρόνια πολλά και σε εσάς που είστε ο στυλοβάτης, η κολόνα, η ψυχή και το πνεύμα τόσα χρόνια αυτού του σταθμού. Ο Θεός να σας έχει καλά, με υγεία και ευλογία να μας κρατάτε για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα συντροφιά. Πάνε λίγο πιο εκεί γιατί χιονίζει που πίσω σου. Λοιπόν. Τσέλα Γιώργο. Χρόνια πολλά να έχετε και πάντα να είσαστε καλά, ευτυχισμένος και ευχόμαστε όλοι μαζί του χρόνου να σας δούμε δεσπότη. Εμένα φύο που εδώ όταν είναι. Όχι, να είσαστε. Σου αξίζει να είσαστε δεσπότης. Να είσαι καλά Γιώργο μου, δώσε εδώ. Ευχαριστούμε. Εσύ είσαι, είπαμε. Η Ελένη. Α, μάλιστα, η Μαλιαρά και η Ελένη. Έλα Ελένη μου. Λοιπόν, θα ευχηθώ πρώτα στο σταθμό χρόνια πολλά. Σε εσάς Πάτερ Νεκτάριε, να σας έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστούμε Ελένη μου. Σε όλο το προσωπικό καλή χρονιά, με υγεία και σε όλο τον κόσμο. Βλέπεις τι γίνεται με τους εθελοντές. Όλοι εδώ σε ένα κοινό σκοπό, χωρίς να πληρώνονται, γιατί αυτός είναι ο υγιής εθελοντισμός. Ο Κυριάκος, ο Ηλίας, η Γεωργία, ο Βαγγέλης, ο Μιχάλης ο Πονήρης, μέσα ο Μιχάλης ο Αντοναράκης, η Νίκη η Εξαδακτήλου, η Δέσποινα η Αντοναράκη, στα τηλέφωνα. Η Κατερίνα, η Ελευθερία και η Μαρία η Κατσιδόνη, η Δήμητρα η Κουφλή, ο Ευθύμιος ο Χατζικώστας, η Ντίνα η Χατζικώστα, ο Νίκος ο Βασταρδής. Βλέπετε πόσα άτομα είναι από πίσω. Φαίνομαι εγώ, αλλά πίσω είναι ένα γερό επιτελείο. Ο Κώστας ο Κωστάκης ο τεχνικός μας. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο να βγούνε αν δεν υπάρχει συντονισμός από όλους τους εθελοντές, από όλους τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε την τηλεόραση Θάρρη. Ευχαριστούμε τον Πάτερ Νεκτάριο, που είναι πρικισμένος με σοφία, υπομονή και δύναμη από τον Κύριον ημών Χριστό.
έχει δύναμη και μας φωτίζει και μας διασκεδάζει. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Και το θυμό τους, τα νεύρα τους, να τα αφήνουν την επόμενη ημέρα να τα... Αυτό είναι πολύ σοφό που λες. Πολύ σοφό, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, είδες. Α, δεν έχεις, λέει, γέρο, αγόρασε. Αυτό είναι η εμπειρία. Έλα, εσύ είσαι η Τσαμπίκα. Ναι. Έλα, Τσαμπίκα. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου, με πολύ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ, και σας εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο το προσωπικό, σε όλους εμάς, το ΚΑΠΗ και σε όλον τον κόσμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και καλή πρωτοχρονιά να έχω. Ευχαριστούμε. Έλα η Ζαμπέτα, η Μαγκαφά, έλα Ζαμπέτα. Λοιπόν, και εγώ σας εύχομαι όλο ψύχος χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος και παντού να υπάρχει η ειρήνη και η υγεία. Πολύ χρόνια σωστά. Πολλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Η Σοφία η Ρωμνάκη. Έλα, Σοφία. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη και ομόνοια σε όλο τον κόσμο. Και συγχαρητήρια στο σταθμό σας. Πού είσαι εσύ? Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, φαίνεται αμέσως. Η Βόρεια Ελλάδα. Έλα, η αγαπητή μας η Βιργινία. Τον γνωρίζεις τον κύριο από εκεί? Από μακριά. Από μακριά. Ένα μήνα στο νοσοκομείο τον γνώρισε. Που δίπλα, Στο κρεβάτι σου πάνω, Μπράβο. Λοιπόν, εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου αγάπη, ευτυχία, υγεία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και σε εσάς χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε. Έλα και η Μαρία η Παπαμιχαήλ. Να πω και εγώ χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια στον Πάτερ, γιατί αν δεν ήταν αυτός να συντονίζει τόσο ωραία και μα είναι 3 η ώρα, μα είναι νωρίς, πάντα είναι κάτι εκεί για μας. Και στα παιδιά συγχαρητήρια, πάντα άξι, είστε άξι. Πού είσαι εσύ Μαρία? Εγώ είμαι Μακεδονία. Έχεις και άλλα μέρη, σαν τον Όμηρο, 7 περιοχές σε διεκδικούν? Γιατί κάνεις το χέρι σου, λέω, θα έχει κι άλλα. Έχω 7 αδέρφια. Α, εντάξει, ωραία. Ναι, με περιμένουν. Από ποια περιοχή είσαι? Και είμαι, εγώ ζω όμως 52 χρόνια εδώ στη Ρόδο, τώρα δεν ξέρω από ποιο χωριό είμαι, εγώ το χωριό μου έζησα μόνο λίγα χρόνια. Μάλιστα. Τώρα, από το Ίσωμα. Ωραία. Να πούμε. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Και να βρεθούμε πάλι εδώ ξανά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυριάκο, δώσε το αναμνηστικό εκεί ημερολόγιο στον αγαπητό Μιχάλη το Τσίκη. Πού έπει ο Ηλίας? Χάσαμε τον Ηλία. Κυριάκο, συνέχισε εσύ κάποια μηνύματα μέχρι να έρθουν οι επόμενοι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά σε όλους. Δέσποινα Ανθίτσα. Δελαπόρτενα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αμήν. Τσαμπίκα Ακρίβου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά. Με υγεία και αγάπη. Άννα Μαρία Μαλαματένιας. Χρόνια πολλά. Πάντα υγεία σε όλους μας. Και ο καινούργιος χρόνος να είναι ευλογημένος και με πολύ αγάπη. Μέρη Μαυρομάτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Με υγεία. Κουράγιο στον πατέρα Νεκτάριο. Συγχαρητήρια για το όμορφο πρόγραμμα. Χρόνια πολλά στο προσωπικό. Να είναι καλά και του χρόνου πάλι να εξυπηρετήσω στο σταθμό. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Πατέρας Βαϊανός και Πρεσβυτέρα. Αγαπημένα μας πατέρα Νεκτάρια, σου ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ευτυχία σε σένα προσωπικά και σε όλο τον κόσμο που σας παρακολουθεί. Άκης, Παγώνα, Μανώλης και Αθηναγόρας. Θέλω να ζήσει ο σταθμός 1200 χρόνια και να είναι δόξα και τιμή. Εκπομπές αιώνια. Χρόνια πολλά στο σταθμό και σε όλον τον πλανήτη όπου κάθεται η Κάρπαθος και όπου έχει Ολυμπίτη. Ο νέος χρόνος που έρχεται πολλά καλά να φέρει όπου φυσάει νησιώτικο ελληνικό αγέρι. Να σε καλά Νεκτάρια Πάτερ, ιεροσύνη και στείλε των εθήμων μας όλοι της καλοσύνης. Όπου προβάλλει Όλυμπος, προβάλλει το φεγγάρι και όπου και όπου πρεπίζει το σταθμό και τη γραφή του Θάρη. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Φυράκι Καλλιόπη. Χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους. Καλή δύναμη σε όλους τους εθελοντές. Την ευχή του Πατρός Νεκταρίου να έχουμε. Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Πρεσβυτέρα Ελένη Μαντικού. Η αγαπητή μας πρεσβυτέρα του Πατρός Βασιλείου του Μαντικού. Αυτός είναι ο Μινάς. Έχει γούστο να είσαι εσύ ο Μινάς. Να μεγάλωσες τόσο γρήγορα. Εσύ είσαι ο Μινάς ο Γιωργάκης. Ναι.
που η μάνα σου είναι η Αγγελική και ο πατέρας σου είναι ο Νίκος. Τους ξέρω όλους. Αλλά είσαι, νομίζω, Κρητινέζος, έτσι μου πάνε. Δεν είσαι Καρπάθιος. Λέγε, απάντησε σε όλα αυτά. Τι λέει? Εγώ είμαι Καρπάθιος. Να τα! Έτσι το λες μέσα από την καρδιά σου. Μπράβο, Μινά. Να καλησπερίσουμε τον Πανκαρπαθιακό Σύλλογο Ρόδου. Πού είναι, έλα, Ειρήνη, έλα εδώ κοντά. Γιατί πιες μακριά? Είμαστε και νοτιοροδίτες και πιες και στην άκρη. Έλα, Ειρήνη μου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, γιατί ο Πανκαρπαθιακός πάντα δίνει το παρόν του σε αυτή την όμορφη και ζεστή εορταστική εκδήλωση της τηλεόρασης Στάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάντα να σας έχει ο Θεός καλά. Ευλογημένος ο σταθμός σας πάντα και καλή φώτιση εσείς που αναδεικνύετε όλα τα παρικιακά σωματεία, το πολιτισμό μας και δίνετε μια ζωή στους... Χαιρόμαστε γιατί πάντα είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Τι θα μας πείτε και μετά θα μιλήσουν τα παιδιά μας, θα μας στείλουν τις ευχές τους. Έχουμε εδώ στη Λύρα τον Νίκο τον Γιωργάκη, τον Γιώργο τον Πρεάρη στο Λαούτο. Και τι θα μας πείτε? Θα σας πούμε πρώτα τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα για τους ξενιτεμένους. Ναι. Από τα πέρι της Καρπάθου είναι αυτά τα κάλαντα, γιατί είχαμε πάρα πολλούς ξενιτεμένους στα μέρη μας, στο χωριό μας. Ωραία. Είμαι και από τα πέρι εγώ, βέβαια. Οπότε δένει όπως λέμε. Δένει γιατί είμαστε και ξενιτεμένοι, δηλαδή απευθύνεται και σε εμάς. Μάλιστα. Είμαστε από τους Απανταχού Καρπάθιους εδώ στη Ρόδο. Μάλιστα. Είμαστε ο σύλλογος που αντιπροσωπεύει ολόκληρη την Κάρπαθο, τα 12 χωριά της Καρπάθου, και προσπαθούμε να κρατάμε τους δεσμούς μας, να κρατάμε τέλος πάντων ό,τι καλό έθιμο και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, τους χορούς, τα τραγούδια, και να προωθούμε γενικά την Κάρπαθό μας. Πολύ ωραία. Ολόκληρη την Κάρπαθο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα κάλαντα αυτά για τους ξενιτεμένους μας. Πάντως ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν θα τα βαρεθούμε τα χρόνια τα πολλά, γιατί είναι ευλογημένα και γιατί δημιουργούμε πάντα, αγαπητή μου Ειρήνη, έτσι. Θα μας πείτε και άλλα καλαντά ή θα στείλετε τις ευχές σας? Θα πούμε τραγούδια, ναι. Αντινάδες, με ευχές θα πούνε τα παιδιά που έρχεσαν από εδώ. Thank you.
θα κάμω το σταυρό μου για μια μελαχρινή.
χαρούμενοι, χαρούμενοι είναι η χρονιά. Αυτή η όμορφη στίχη από τη Μαλιχουτσάκη τη Μαρία, τη Φανή τη Σταματιάδη και τη Σοφία την Καζαμία, μαζί με όλα τα παιδιά και υπό τους ήχους της λύρας του Γιώργου, του Γιωργάκη του Νίκου και του Γιώργου του Πρεάρη στο λαούτο και στη λύρα, συνοδεύτηκαν και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυρίλου Μινά. Το θυμάστε το Σεβασμιωτάτου, έτσι? Σε θυμήθηκε αμέσως. Μεγάλωσες. Και τη Χαρούλα τη Γιασιράνη, τη αγαπημένη μας. Σεβασμιωτάτε, χαίρομαι ιδιαιτέρως που κι εσείς θα απευθύνετε στον κόσμο σε αυτή την όμορφη εορταστική πια εκδήλωση που έχει γίνει έθος, όπως λέμε εκκλησιαστικά. Κλείσαμε τα 28 χρόνια και εσύ ως βαδίζουμε στο 21ο. Μεγαλώσαμε, ασπρίσαμε σε αυτή την καρέκλα, έτσι.
την ευχή σας. Σας χαιρετήσω όλους και τους παρόντες και αυτούς που πέρασαν και αυτούς που θα έρθουν σε λίγο σε αυτή που, όπως είπε, στην εθνική πλέον εκδήλωση του τηλεοπτικού σταθμού μας, και να ευχηθώ σε όλους να βαδίζουν εν ειρήνη, εν αγάπη, εν υγεία κατά το νέο έτος 2024 που μας έρχεται. Το οποίο σημειωτέων ότι γίνεται και ως ένα έτος σταθμός, έτσι, γιατί συμπληρώνονται 20 χρόνια της παρουσίας σας. Οπότε από τώρα θα κλείσουμε εκπομπή. 20 χρόνια θα έχουμε πολλά να πούμε. 20 χρόνια είναι, από τη μια μεριά είναι πώς πολλά, πέρασαν. Άλλοι περνάνε εν ρηπή οφθαλμού, και όλοι το συνειδητοποιούμε ότι ο χρόνος τρέχει. Θα βάλουμε εμείς την ενθρόνηση για να δούμε αν αλλάξατε καθόλου αυτά τα 20 χρόνια. Όχι να με στεναχωρήσει να κάνω κακή πρώτα χρόνια ακόμη για να σου πω. Λοιπόν, ο χρόνος λοιπόν είναι ένα ορόσημο, μετρούμε εμείς την πορεία μας βάζοντας χρονικούς σταθμούς, αλλά ο χρόνος τρέχει και εμείς μέσα σε αυτόν, αλλά πάνω από το χρόνο και πάνω από το χώρο στέκει ο αιώνιος Θεός, ο επέκεινα καιρών και χρόνων, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι παρόν και στην προσωπική ιστορία του καθενός από μας, αλλά και στην ιστορία της κοινωνίας μας και στην ιστορία όλου του κόσμου. Αν αυτό το συνειδητοποιούμε, τότε νομίζω ότι έχουμε μια άλλη προοπτική να βλέπουμε τα πράγματα πώς τρέχουν μέσα στον χρόνο και πώς τρέχουμε και εμείς μέσα σε αυτόν. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη ευχή τελικά, να συνειδητοποιούμε τη θέση μας μέσα στον χρόνο και επίσης και τη σχέση μας με τον αιώνιο Θεό μέσα στο παρόν το οποίο ζούμε. Γιατί το παρόν ζούμε, το παρελθόν έχει φύγει προπολού και το μέλλον ξανοίγεται μπροστά μας, αλλά να μην στεκόμαστε στο παρελθόν, να ζούμε με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον και να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον το οποίο έρχεται και που ευχόμαστε να είναι καλύτερο από το παρελθόν, αν και η καθημερινή πραγματικότητα όπως τη ζούμε, και δεν εννοώ τον τόπο μας, εννοώ τη γενικότερη πραγματικότητα όπως τη ζούμε, έχει πολλές σκοτεινές πλευρές, ακούμε κάθε μέρα τόσα και τόσα, και να ευχηθούμε ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους ώστε να αντιμετωπίζουν τον άλλον άνθρωπο ως πλησίον και όχι ως εχθρό, όχι ως ανταγωνιστή, όχι ως έναν ο οποίος δεν έχει την αξία την οποία ο ίδιος ο Θεός δίνει στον άνθρωπο και που εμείς πρέπει να σεβόμαστε. Βέβαια, λέμε πολλές φορές στον χώρο της Εκκλησίας ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτή την ελπίδα την ζούμε και την έχουμε πάντοτε μπροστά μας για να μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε πιο αισιόδοξα και πιο ευλογημένα, πάντοτε εξητώντας την βοήθεια του Θεού σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Χαρούλα για Σιράνη, πάντα στην ίδια θέση, δίπλα στο Σεβασμιότατο. Και σε άλλα εορταστικά, έτσι, Χαρούλα. Τυχαίο το γεγονός. Πάντως έχουμε τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου. Τον ευχαριστούμε που διακονεί την κοινωνία μας και τη Ρόδο 20 χρόνια, όπως λέτε. Θα γιορτάσει φέτος το 24, δηλαδή τα 20 χρόνια της παρουσίας του στο Εδώ θα την κόψουμε την τούρτα. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά, Πατέρα Νεκτάριε, εσάς προσωπικά και την τηλεόραση Θάρη για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε κάθε χρόνο αυτές τις μέρες να ευχόμαστε δημόσια, να δίνουμε τις ευχές μας σε όλη την κοινωνία, γιατί να ξέρετε ότι το Θάρη μπαίνει σε όλα τα σπίτια, όλοι το παρακολουθούν και έχει πάρα πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο μοιράζει αγάπη, δίνει παράδοση, αναβιώνει την παράδοση του τόπου μας και έχει πάντα εκλεκτούς καλεσμένους μέσα από την τοπική κοινωνία και θεωρούν τιμή όλοι να περάσουν από τα στούντιο του τηλεοπτικού καναλιού της Εκκλησίας μας. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι η μόνιμη ευχή μου, η διαρκής ευχή μου είναι να είναι καλή χρονιά καταρχήν, να είναι μια χρονιά γεμάτη
αγάπη, ειρήνη, γαλήνη, γαλήνη προσωπική και στις κοινωνίες ολόκληρες, γιατί αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες ταλανίζονται από πολύ μεγάλα βάρη και από πολύ μεγάλες έχθρες ή οξύτητες. Και αυτό που είπε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος, ότι υπάρχουν σκοτεινές πλευρές γύρω μας στην κοινωνία, στις κοινωνίες γύρω μας. Αυτό λοιπόν που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και την ψυχή μου εγώ, είναι να πριτανεύσει η γαλήνη και στις ψυχές του καθενός από εμάς προσωπικά, αλλά και στις κοινωνίες μας. Μάλιστα. Να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να είναι μια χρονιά η οποία θα γεμίσει την ζωή των ανθρώπων με αγάπη, με χαρά, με ελπίδα και με φροντίδα για τον δίπλα. Καρούλα μου, θα σε διακόψω, γιατί σε μια ζωντανή εκπομπή και επειδή είναι εδώ ο Σεβασμιότατος, θέλω να ακούσουμε μια φωνή που νομίζω είναι εναρμονισμένη σε αυτό το κλίμα των Αγίων Ημερών. Είναι αγαπημένη σε όλους μας, ηθοποιός, συγγραφέας, στιχουργός. Είναι η αγαπητή μας κυρία Νένα Χρονοπούλου. Χαιρόμαστε που θα μοιραστούμε μαζί αυτό το οποίο κάνετε στα παιδιά με αναπηρίες και αυτό το οποίο ως δόσιμο ψυχής καταθέτετε και το βλέπουμε και μας συγκινεί ιδιαιτέρως, αγαπητή μας κυρία Νένα. Είναι αγαθή συγκυρία εδώ να ακούγεστε σε όλα τα Δωδεκάνησα και να είναι κοντά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Κύριλλος από την Περιφέρεια, από τον Πανκαρπαθιακό Σύλλογο και πολλοί άλλοι που θα ακούσουν αυτή τη φωνή αγωνίας αλλά συγχρόνως και αισιοδοξίας σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη, ευλογημένη χρονιά, γεμάτη υγεία και καλούς ανθρώπους δίπλα μας. Χαιρόμαστε για αυτό το οποίο κάνετε και θέλουμε πολύ σύντομα να το ξετυλίξετε και να μας το παρουσιάσετε, γιατί πιστέψτε με και δεν είναι σχήμα λόγου, παίρνουμε δύναμη από όλο αυτό τον αγώνα τον οποίο κάνετε για τα παιδιά με αναπηρίες, που και αυτά είναι δικά μας παιδιά και έχουν αυτές τις ιδιαίτερες δεξιότητες όταν τους καλλιεργήσουμε την αγάπη. Και βλέπω και καμαρώνω τον αγαπητό μας τον Χριστάκο πόσο έχει κάνει βήματα προόδου. Ναι, ναι. Πάντερ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε σήμερα, γιατί είναι, καταρχάς χρειαζόμαστε την ευλογία σας. Έχετε του Σεβασμιωτάτου την ευλογία. Να είναι καλά, να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε και του στέλνουμε την αγάπη και το σεβασμό μας. Σας ακούει. Καταρχάς, να πούμε ότι με τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον Τάσο τον Μητρόπουλο, ποδοσφαιριστή, έτσι, αν και εγώ ήμουν Παναθηναϊκός, πάντοτε το θαύμαζα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για το μέλλον του παιδιού μας. Το δικό μας παιδί, λοιπόν, ο Χριστάκος μας, που έχει και το όνομα του Χριστού μας, γιατί ήταν εκπομμένος, δεν ήταν ούτε από μπαμπά μου, ούτε από πεθερό μου το όνομα αυτό, αλλά θέλησα να του δώσω εγώ προσωπικά αυτό το όνομα. Το είχα τάξει το παιδί πριν γεννηθεί, για να θυμάμαι πόσα θαύματα καθημερινά έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός σε μένα και δεν έπεσα σε πειρασμούς που θα μπορούσαν να είναι μοιραίοι. Μάλιστα. Έτσι λέγεται Χριστός ο Χριστός. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν, είπαμε ότι το παιδί μας δεν πρόκειται να πάει σε πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι κάποια έξω δεν θα τα κάναμε γι' αυτό. Δεν θα οδηγήσει ακριβό αυτοκίνητο, που σημαίνει από άλλα έξοδα η μηχανή μας γλιτώνει ο Χριστάκος. Έπρεπε όμως να κάνουμε κάτι εμείς για το μελλοντικό πανεπιστήμιο του Χριστάκου και για ένα καλύτερο αύριο, όταν εμείς πια δεν θα είμαστε στη ζωή. Και επειδή γονείς σαν εμάς είναι δυστυχώς χιλιάδες ανά την Ελλάδα, και λέω δυστυχώς γιατί το χτύπημα της υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρό, τα παιδιά μας είναι άγγελοι, αλλά οι ψυχές μας πονάνε καθημερινά, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν είναι έτοιμη να αγκαλιάσει παιδιά που είναι μέσα στην αγνότητα και μέσα στην τρυφερότητα, όμως έχουν πρόβλημα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρει ο κόσμος πώς να τα αντιμετωπίσει. Εμείς λοιπόν, σαν γονείς που έχουμε τεράστια αγωνία, είπαμε θα ιδρύσουμε ένα χώρο, θα τον ονομάσουμε 4 αμαία, δηλαδή 4 αμαία, για να κάνουμε αυτό το οποίο λέει το όνομά του, για τα αμαία. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν να οργανώσουμε μία πανελλαδική έρευνα, και αυτό χτίζουμε τώρα,
μία έρευνα που μέσα της θα περικλείονται όλες οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους, ανάγκες της καθημερινότητας, ανάγκες της υγείας, ανάγκες της παιδείας, των θεραπείων, γενικότερα όλες αναλυτικά με λεπτομέρειες και υπευθυνότητα θα απαντηθούν οι ερωτήσεις από τους γονείς, έτσι ώστε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο που οφείλουμε να ενημερώσουμε, ξεκινώντας από τον πολιτικό κόσμο και μετά από τους υπολείπους, για το πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, πρώτον με την αλλαγή της νομοθεσίας, δεύτερον με τη δημιουργία δομών ή και διαφόρων άλλων, όχι μόνο δομών, μπορεί να καλυτερεύσουν τα σχολεία μας. Μάλιστα. Μπορεί να έχουμε σε κάθε που θα ήταν πραγματικά ευλογία Θεού, να έχουμε σε κάθε νοσοκομείο ένα τμήμα ειδικό για αμαία, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα στην έρευνα και θα καταλήξουμε λοιπόν στο τεράστιο πραγματικά όνειρο που δεν είναι μεγάλο, φαντάζει μεγάλο, αλλά τελικά όταν οι άνθρωποι ενωθούν με αγάπη έτσι όπως ο Θεός μας δίδαξε, είναι πολύ μικρό και εύκολο. Μάλιστα. Το δεύτερο λοιπόν όνειρό μας είναι να δημιουργηθούν χωριά αγάπης και φιλοξενίας των παιδιών με αναπηρία, για τότε που οι γονείς τους δεν θα τα στηρίζουν και δεν θα υπάρχουν στη ζωή. Χαιρόμαστε γιατί βλέπετε και το μέλλον. Πριν λίγο, χωρίς να το γνωρίζετε, ο Σεβασμιότατος είπε ότι αφήνουμε το παρελθόν, στεκόμαστε στο παρόν και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, και νομίζω ότι αυτό το μέλλον, το ελπιδοφόρο και αισιόδοξο, όλοι το θέλουμε και όλοι ευελπιστούμε σε αυτό. Θέλω να ακούσετε και το Σεβασμιότατο τι θα σας πει και τι θα μας πει, και χαιρόμαστε γιατί σε αυτό το εορταστικό πρόγραμμα πραγματικά βάζετε τη δική σας πινελιά, που είναι πολύ όμορφη, πολύ προσωπική αλλά και πολύ δυναμική, με την έννοια ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι σε αυτά τα παιδιά που είναι δικά μας παιδιά. Σεβασμιότατε. Κάθε μέρα το Θεό. Καλησπέρα σας και εύχομαι το νέο έτος να είναι έτος ειρήνης και χαράς, ευτυχίας και ευλογίας Θεού. Χαιρόμαστε που απόψε σας ακούσαμε, που σας νιώσαμε κοντά μας, και το πρόβλημα που θέσατε είναι πάρα πολύ μεγάλο και το ζούμε και εμείς στην περιοχή μας. Πολλοί άνθρωποι είμαστε σε επαφή, γνωρίζουμε τα προβλήματά τους, γνωρίζουμε τις υπάρχουσες δομές μας, και εύχομαι αυτό που κάνετε να ευαισθητοποιήσει πρωτίστως και κυρίως τους αρμοδίους, ώστε να δοθούν λύσεις σε όλα αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα, θα μπορούσα να το ονομάσω, και από την άλλη να γίνει η προσφορά μιας παιδείας προς το λαό μας, ώστε να ευαισθητοποιεί, γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι δεν θέλουμε πολλές φορές να κάνουμε πράγματα, δεν γνωρίζουμε πώς θα κάνουμε πράγματα, και απ' την άλλη δεν γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα ανθρώπων με αμαία, είτε είναι παιδιά είτε είναι μεγαλύτεροι, γιατί χρειάζεται μια ιδιαίτερη παιδεία. Και μια γενικότερη ευαισθησία, και είναι αυτό που κάνετε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, και με χαρά βλέπουμε ότι η κοινή γνώμη σιγά σιγά όλα αυτά τα χρόνια, πώς περνούν τα χρόνια, ευαισθητοποιείται. Δεν είναι η σημερινή πραγματικότητα αυτή που ήταν πριν από 20-30 χρόνια, που ένα παιδί αμαία ή έναν άνθρωπο με αναπηρία είχε πολλές παρενοχλήσεις και περιορισμούς, και δεν έβγαινε στην επιφάνεια από το κοινωνικό περιβάλλον. Τώρα νομίζω ότι περνάνε σε μια ειρηνική αντεπίθεση και οι οικογένειες, και παρουσιάζουν ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά, όταν τους δείξεις αγάπη, αναπτύσσουν όλα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι χαρίσματα από το Θεό. Έτσι, αγαπητή μου Νένα. Ναι, γιατί είναι μέλη της κοινωνίας μας τα παιδιά. Πολύ αυτά. Και κάτι άλλο, αν μου επιτραπεί, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι τα παιδιά που θα κρατήσουν μέσα τους την αγνότητα. Πολύ σωστό.
Πολύ σωστό. Θέλει η αγαπητή Χαρούλα Γιασιράνη που είναι από την περιφέρεια κάτι να σας πει. Κυρία Χρονοπούλου, συγχαρητήρια καταρχήν για την πρωτοβουλία σας. Εγώ θα ήθελα να σας πω ως Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία είναι μια πολυνησιακή περιφέρεια, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εδαφική έτσι, μη συνέχεια της περιφέρειάς μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην ίδρυση και στη λειτουργία δομών. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι πρωτοπορήσαμε ως περιφέρεια σε όλη τη χώρα και κάναμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της δωρεάν μετακίνησης όλων των ΑΜΕΑ για το νησί της Ρόδου πιλωτικά για το έτος που διανύουμε και του χρόνου με τα αποτελέσματα που θα αποκομίσουμε από αυτήν την, έτσι, την πρώτη προσπάθεια, να ξέρετε ότι θα είμαι η πρώτη που θα το ολοκληρώσω και θα το συνεχίσω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται. Πέρα λοιπόν από τις δομές, τα κέντρα διημέρευσης που χρηματοδοτούμε με πάρα πολλούς πόρους, αλλά και εστίες οι οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες στην περιοχή μας. Να ξέρετε λοιπόν ότι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε την διάθεση, καταρχήν τη βούληση, την πολιτική. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμη η έρευνα που πάτε να κάνετε και αυτό θα ήμουν ευτυχής να την έχω και εγώ στα χέρια μου για μελλοντική χρήση, γιατί τέτοια εργαλεία, τα ερευνητικά εργαλεία από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση, για μας είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Θα ήθελα λοιπόν. Ναι, να έχω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, ούτως ώστε να βελτιώσουμε ή να παρουσιάσουμε ή να συμπληρώσουμε δράσεις που ήδη κάνουμε ή να χτίσουμε καινούργιες. Μάλιστα. Και μπορούμε να συνεργαστούμε για την έρευνα. Ασφαλώς. Θα δώσουμε τα τηλέφωνα, αγαπητή μου Νένα, και σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Πραγματικά νομίζω ότι χρειαζόταν, γιατί πάρα πολλοί κόσμος μας παρακολουθεί σε όλα τα δωδεκάνησα στοιχείο στη Σάμο, στην Ικαρία και στους Φούρνους, και είμαι σίγουρος ότι θα ευαισθητοποιηθεί αυτό το νησιωτικό κομμάτι να ακούσει αυτή τη φωνή που είναι φωνή αγωνίας αλλά και συγχρόνως φωνή αντίστασης αλλά και φωνή δύναμης. Να είσαι καλά! Πάτερ μου, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Σωστό! Είμαστε για όλη η Φοραμαία, είναι υποστηρικτικό και κοινωνικό δίκτυο και αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα, γιατί θα πάμε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα μας, γιατί τα παιδιά μας βρίσκονται παντού. Η τηλεόραση Θάρη είναι ανοιχτή και έχεις ανοιχτή πρόσκληση, οπότε έρθει στη Ρόδο να πούμε πολλά περισσότερα, που δεν θα έχουμε αυτή τη δέσμευση του χρόνου, γιατί εδώ περιμένουν πολλά χορευτικά για να τραγουδήσουν, να δώσουν ευχές, να πούν καλάντα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Υγεία, αγάπη, ευλογία. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έπρεπε να τα ακούσουμε αυτά. Νομίζω άξιζε τον κόπο. Σεβασμιότατε, μείνετε εδώ να χορέψουν τα παιδιά μας εδώ. Να πούμε ότι είναι ο Παύλος ο Παπαμανώλης. Μαλιχουτσάκη η Μαρία που μας είπε τις μαντινάδες. Η Φανή η Σταματιάδη, η Χαρούλα η Σταματιάδη, η Σοφία η Καζαμία, ο Νίκος ο Σισαμής, ο Μανώλης ο Γεωργίου, ο Γιάννης ο Καζαμίας και ο μικρός ο Μινάς ο Γεωργάκης. Πάμε λοιπόν, αγαπητέ Νίκο και Γεωργό. Πήγαινε Μινά, άντε. Yeah.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερος τον Πανκαρπαθιακό μας. Λοιπόν, πάτε από εκεί, στείλτε ευχές. Εγώ θέλω όμως να ακούσω και τη Σοφία και τον Γιάννη Καζαμία, έτσι, που θα στείλετε τα χαιρετίσματα στους γονείς, έτσι, εκ μέρους μου. Λέγε. Ευχαριστούμε όλους, τον Θάρη. Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες και τους φίλους της Καρπάθου. Καλή χρονιά και θα ευχηθώ για το καινούργιο χρόνο. Υγεία, αγάπη και χαρές να διώξει κάθε πόνο. Και όλα τα Καρπαθόπουλα που ζουν στα ξένα μέρη, ο νέος χρόνος που έρχεται στη Κάρπαθο να φέρει. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Ειρήνη μου. Να είσαι καλά. Έλα Νικολάκη, πάρε το μικρόφωνο, στείλετε ευχές. Όλοι θέλω να πείτε κάτι και να υποδεχτούμε κατόπιν τους επόμενους. Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, θα ευχηθούμε να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά και ευλογημένη, να είναι ευτυχισμένο το 2024. Πιστεύω να είμαστε καλά όλοι μας και του χρόνου να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ, να ξαναπούμε τα κάλαντα, να δώσουμε τις ευχές μας. Ειρήνη, αγάπη και ευτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε. Το Μινά τον αφήνεις εδώ, το βράδυ τον πάρεις αύριο. Κάτσε εδώ Μινάς μαζί μας. Έλα αγαπητέ Γιώργο Πρεάρη, πάνε από εκεί Μινά. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με αγάπη, ειρήνη, χαρά, ευημερία. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Να είστε καλά. Εσύ είσαι η Χαρούλα. Ναι, χαρά. Έλα Χαρούλα. Θα ευχηθώ και εγώ λόψυχα, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και να είμαστε καλά να ξαναέρθουμε πάλι του χρόνου να σας τραγουδήσουμε και να σας χορέψουμε. Μακάρι να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι. Έλα, που πάντα είναι όπου το χρειαστούμε όλοι μας. Ήμ πιεσούμα γιατί φωνή το γερί πριν. Όχι. Εντάξει. Εύχομαι σε όλους ολόψυχα υγεία, χαρά, ευτυχία, ευλογία στα σπιτικά σας και όσοι έχετε ξενιτεμένους γρήγορα να τους δείτε όπως επιθυμείτε κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης είναι εδώ, Γεια σου Γιάννη. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι πάλι στη Ρόδο, το μέρος στο οποίο υπηρετεί ο πατέρας μου. Έτσι. Τις επαγγελματικές του ιδιότητες. Θα ήθελα πάτερα να σας συγχαρώ για το έργο σας, να προσκαλείτε κάθε χρόνο συλλόγους της παροικίας για να αναδεικνύουν τα δικά τους έθιμα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ επίσης πολύ την κυρία πρόεδρο του Πανκαρπαθιακού Συλλόγου για το έργο που κάνει. Και θα σας ευχηθώ και σε εσάς και σε όλους να συνεχίσετε πολύ το έργο σας με ζήλο. Και θα ευχηθώ με τη δικιά μου σειρά καλή χρονιά, με υγεία και πρόοδο σε όλες τις οικογένειες. Σαν να μοιάζετε. Ναι. Με τη Σοφία. Ναι. Έλα, Σοφία μου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ για άλλη μια χρονιά. Εύχομαι και του χρόνου να ξαναέρθουμε στο κανάλι. Εύχομαι το 2024 να είναι γεμάτο υγεία, χαρά και αγάπη και πάνω απ' όλα ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή χρονιά, με υγεία. Βλέπε εκεί τη Γεωργία, μπράβο. Και όλα τα άλλα βρίσκονται. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Δώσε στο χοροδιδάσκαλο εκεί, στον Παύλο τον Παπαμανώλη. Χρόνια πολλά, με το καλό να δεχτούμε το νέο έτος, να μας φωτίσει όλους, να είμαστε κοντά σε όλους τους συλλόγους. Ευχαριστούμε. Η χωρή που είδατε είναι ο κάτω χορός, γυρίσαμε σε γονατιστό και τελειώσαμε με πάνω χορό. Πολύ ωραία. Έλα, ποια παιδιά δεν μίλησαν. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να πω χρόνια πολλά και υγεία και χαρά στο νέο έτος. Εσύ ποιος είσαι? Ο Μανώλης, ο Γεωργίου. Ο Γεωργίου Μανώλης. Εγκόμως, του αυτό Μανώλη σαν του Ορφανού. Σαν πολλακιατάκι είναι αυτό, για το δω. Το που πίσω. Είδες ότι είναι πολλακιατάκι, ορίστε. Είναι εγκαρπάθιος. Είναι.
Τα τρία τέταρτα είναι Καρπάτια. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χαρούμενο το νέο έτος, με υγεία και ευτυχία. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα μείνετε. Είστε, ωραία, πείτε κοντά. Κάτι. Θα δώσει κάτι ο Σεβασμιότατος τελευταίες ευχές εδώ. Γιατί έχουμε πολλούς ακόμη συλλόγους. Να επαναλάβω τις ευχές μου για μια ευλογημένη από το Θεό χρονιά. Όταν λέμε ευλογημένη χρονιά, νομίζω ότι τα περικλεί όλα. Να έχουμε διάθεση για το καλύτερο και να αγαπούμε το Θεό και τον άνθρωπο. Πάντως, Σεβασμιότατε, νομίζω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα, όπως είπαμε, μια και είναι μια επέτειος αυτή των 20 χρόνων, να πούμε πολλά πράγματα, γιατί η Εκκλησία, ιδιαίτερα σε αυτές τις νέες προκλήσεις, έχει λόγο, έχει άποψη, είναι πολλά τα θέματα, τα κοινωνικά, βλέπουμε τι γίνεται και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ακόμη περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την λέλαπα, όλο αυτό τον ισοπεδωτικό παμφάγο τέρας, θα έλεγα εγώ, που κατά κλείει την κοινωνία μας και την κατατρώγει σιγά σιγά. Πρέπει να σταθούμε στα ζώπηρα της φυλής και του έθνους μας, που είναι αυτά τα παιδιά, το ευίωνο μέλλον, που είναι η πίστη μας, που είναι η πατρίδα μας, που είναι η εκκλησία μας, που είναι όλα αυτά τα οποία διδάσκουμε και εμείς μέσα από τον σταθμό τον τηλεοπτικό του Θάρη. Σωστά. Να έχουμε βαθιά τη συνείδηση του ποιοι είμαστε, το πώς συγκροτείται η κοινωνία μας. Έτσι. Το ποιες είναι οι αρχές πάνω στις οποίες στηριζόμαστε, τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουμε, γιατί όπως είπες προηγουμένως η καιρή είναι δύσκολη, ο κόσμος αλλάζει, το αύριο δεν θα είναι όπως είναι το σήμερα, ούτε όπως είναι το χθες που ξέρουμε, και εμείς για να δώσουμε, να το πω έτσι απλά, το παρόν μας, για να εκφράσουμε την ταυτότητά μας, πρέπει να διαλεχθούμε, να αποφασίσουμε και κυρίως ένα είναι το ουσιαστικό, να μπορέσει πάλι να λειτουργήσει αυτό το κοινοτικό πνεύμα το οποίο μας συγκράτησε. Που συγχρόνως είναι και ενωτικό. Και ενωτικό, μας συγκρατεί, αποτελεί το συνεκτικό δεσμό και όλη η κοινωνία μας να προβληματιστεί για το ποιοι θέλουμε να είναι οι συνεκτικοί μας δεσμοί και τι είναι αυτό το οποίο θα μας δημιουργήσει αυτό που λέμε μια στερεά κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει και να ξέρετε κάτι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί όταν σκεφτόμαστε, όταν προβληματιζόμαστε, μέσα από τον προβληματισμό, τη σκέψη και το διάλογο γίνεται η σύνθεση. Αυτή η τεχνολογία δεν μας έχει αφήσει βέβαια πολλά περιθώρια σήμερα. Δυστυχώς αυτό είναι ένα αυτό. Αλλά νομίζω ότι εμείς θα επιμένουμε και θα περνούμε σε μια ειρηνική αντεπίθεση. Να προσπαθούμε να προβάλλουμε τη θετική πλευρά της πραγματικότητος, γιατί θέλω να πω κάτι απ' εδώ, ότι αυτά όλα που βλέπουμε καθημερινώς από τις δέκτες των τηλεοράσεών μας και ό,τι άλλο πληροφορούμεθα, είναι τελικά η αρνητική πλευρά της πραγματικότητας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, να βλέπουμε αυτό, τη θετική πλευρά αυτή η αρνητική, μέσα από το Θάρι. Η αρνητική πλευρά παρουσιαζομένη συνεχώς είναι σαν ένα δηλητήριο που μπαίνει σιγά σιγά στον άνθρωπο. Ας δούμε και τη θετική πλευρά και παράλληλα μπορεί κάποιοι να εγκληματούν, να σκοτώνουν, αλλά παράλληλα υπάρχουν τόσες χιλιάδες άλλοι οι οποίοι δίνουν τον εαυτό τους για τον συνάνθρωπό τους. Πολύ μπορεί σωστά. Άνθρωποι να μην σέβονται την ανθρώπινη ζωή, αλλά άλλοι θυσιάζονται για τα. Πάντως, Σεβασμιότατε, να πω χωρίς περί αυτολογία ή εγωισμό ότι πολλοί είναι αυτοί που γυρίζουν τα κανάλια και καταλήγουν στο Θάρι, γιατί πραγματικά, όπως το λέει, ξεκουράζει και τους δίνει αυτό το σωστό το οποίο θέλουν οι ψυχές τους και οι καρδιές τους. Σωστά, και εμείς θα πρέπει να μέσα από το σταθμό κατηχητικά να εργαστούμε ώστε τελικά και ο λαός μας να μάθει τις αλήθειες της πίστεώς μας, γιατί σήμερα με τα νέα που μας έρχονται βλέπουμε τελικά το πρόβλημα δεν είναι αυτά που μας έρχονται, το πρόβλημα είναι ότι ο λαός μας δεν έχει σωστή κατήχηση. Γνώση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Βαρύτητα. Την ευχή σας, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εύχομαι σε όλους. Χαρούλα. Εύχομαι σε όλους να έχουν υγεία και ευτυχία και ευλογία από το Θεό και να είμαστε, επαναλαμβάνω, να είμαστε αισιόδοξοι και ενωμένοι, μονιασμένοι να προχωρούμε. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Την ευχή σας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
Έλα, Χαρούλα. Θα ήθελα να πω τις πιο θερμές ευχές μου, γιατί πάντα λησμονούμε να τις απευθύνουμε προς αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους όσους την ώρα που εμείς βρισκόμαστε στην ζεστασιά του σπιτιού μας και κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, αυτοί βρίσκονται στις θέσεις του καθήκοντες. Και ποιοι είναι αυτοί? Δεν είναι άλλοι από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όσοι υπηρετούν την υγεία. Είναι εκείνοι που φιλούν τα σύνορά μας, όλα τα σώματα, όλα τα όπλα του στρατού. Μάλιστα. Η αστυνομία, η λιμενική, οι πάντες, το ναυτικό, οι πάντες. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, που είναι μακριά από το σπίτι τους, διπλές ευχές από μένα για καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ, Χαρούλα Γιασιράνη, αγαπημένη μας. Να είσαι καλά, γιατί κάθε χρόνο δίνεις το παρόν. Πάμε λοιπόν στο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ταξί Ρόδου. Είναι ο αγαπητός γραμματέας Μανώλης Διακοσταμάτης και το μέλος ο Χρήστος ο Φώτος. Πάμε λοιπόν, έλα αγαπητέ μου Μανώλη, στείλε τις ευχές σου εδώ. Κάνατε όμορφα πράγματα από ό,τι είδα στο διαδίκτυο. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας. Καταρχήν να πω καλησπέρα. Χρόνια πολλά στο τηλεόραση Θάρη, στους τηλεθεατές και σε όλους τους ροδίδες και τις ροδίδισσες. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μας να βρισκόμαστε για πρώτη φορά εδώ μαζί σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο σταθμό, γιατί σήμερα έμαθα ότι έχετε γενέθλια. Κατά κάποιο τρόπο. Μπαίνουμε στο 21ο χρόνο λειτουργίας. Εγώ θα πω ότι στα 29 χρόνια αυτά που είστε στους δέχτες μας, παλιά και στα ραδιόφωνα μας, έχετε επιτελέσει μεγάλο και τεράστιο έργο στα κοινωνικά δρόμενα του νησιού μας, στα Δωδεκάνησα και στα θρησκευτικά γεγονότα. Και σε εσάς προσωπικά, Αρχιμανδρίτη την Εκτσάριε, θέλω να σας πω ότι είμαστε γιγοντοχωριανοί, είμαι από την Προφύλια, είμαι από το χωριό του, μάλιστα, του Παπαπαύλου που σ' αγαπούσε. Παπαπαύλου, βέβαια. Και μπράβο. Θέλω να πω ότι εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Ρόδου, ευχόμαστε στο επιβατικό κοινό της Ρόδου χρόνια πολλά, με υγεία και ο καλός Θεούλης να προστατεύει το νησί μας και να μην έχουμε τα δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε την καλοκαιρινή σεζόν με τις φωτιές στα χωριά μας. Εγώ, Μανώλη, θα πρόσθετα να προφυλάσει ο καλός Θεός μας και τα χωριά μας, τα όμορφα και ωραία της Νότιας Ρόδου και όλα τα χωριά, αλλά εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο λόγο εκεί, να μιλάμε για αυτές τις ομορφιές της Νότιας Ρόδου, για την Προφύλια, για την Ίστριο, για την Αρνίθα, που είναι μικρά χωριά, αλλά που κρατάνε γερά θερμοπύλες, όπως τα λέγαμε, έτσι. Είμαστε οι ακρίτες της Ρόδου. Δώσε και στο Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία σωματική και ψυχική, ευημερία και ό,τι ποθεί ο καθένας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε αυτό το όμορφο έργο το οποίο κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για το δώρο σας. Κυριάκο, συνέχισε. Στην εκκλησιαστική τηλεόραση Θάρη, εύχομαι καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2024. Υγεία, ευτυχία και αγάπη. Βασίλη Ζωγράφος. Θέλω να δώσω τις ευχές μου στον πατέρα Νεκτάριο και σε όλους τους προσκεκλημένους. Και εύχομαι, Νεκτάριε, 1000 χρόνια να ζήσεις και τα καλά τα έργα να μην τα σταματήσεις. Παναγιώτα Κτενά από τη Λάρδο. Ιωάννης Πρεάρης, χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά από το ράδιο Όλυμπος. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Μανώλης Πασάλης, γεια σου όμορφη παρέα, χαιρετίσματα στη Μαρία και στον Μανώλη μας. Χρόνια πολλά, Πατάπη Δήμητρα. Καλή χρονιά και ευλογημένη από τον Θεό. Να είστε καλά, πατέρα Νεκτάριε, με υγεία. Φωτεινή Ζερβού. Ευάγγελος Παρασκευάς, χρόνια πολλά, πάτερ Νεκτάριε. Χρόνια πολλά σε όλους. Εγκάριδες ευχές και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Τα έτη του να είναι πολλά και καρποφόρα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Κρεμαστής εύχεται χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και αγάπη στον πατέρα Νεκτάριο, στους συνεργάτες και σε όλο τον κόσμο. Γιώργος Παπαδόπουλος, χρόνια καλά και δημιουργικά. Μαρία Πονήρη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τσαμπίκα Ακρίβου, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να τα χιλιάσετε και πιο πολλά ακόμη. Thank you.
Αν είναι σπέραν αρχοντές, αν είναι ο ορισμός σας.